Ξεκίνησε σήμερα το έργο της διαμόρφωσης του κυκλοφοριακού κόμβου της πλατείας της Πιάτσα Ροτόντα. Η μελέτη αποτελεί ουσιαστικά εφαρμογή τμήματος της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου της ΣΚΟ, η οποία συντάχθηκε το 2007 για λογαριασμό του Δήμου από συμπράττοντα μελετητικά γραφεία. Η περιοχή επέμβασης αφορά στον κόμβο της πλατείας Πιάτσα Ροτόντα, την πλατεία δηλαδή Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ο κόμβος χωροθετείται στην περιοχή Πιάτσα Ροτόντα, που κανονικά προβλέπεται πλατεία που ονομάζεται πλατεία Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Η διαθέσιμη επιφάνεια του καταστρώματος κυκλοφορίας είναι εκτεταμένη και στην περιοχή διασταυρώνονται οι κινήσεις που έρχονται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βορείου Ηπείρου και Αργυροκάστρου. Λόγω απουσίας καθοδηγητικών κρασπέδων, η διασταύρωση των σημαντικών κινήσεων του άξονα της Μεγάλου Αλεξάνδρου Ζαράφτου με τις κινήσεις κατά μήκος των οδών Βορείου Ηπείρου και Κλεοβούλου δεν παρέχει την παραμικρή ασφάλεια και στα οχήματα αλλά και στους πεζούς που μετακινούνται στην περιοχή. Σημειώνεται επίσης ότι η περιοχή του χώρου χρησιμοποιείται για την στάθμευση υπογονή 90 μοιρών των οχημάτων των κατοίκων της περιοχής. Η προτινόμενη λοιπόν διαμόρφωση έχει ως εξής: την ασφαλή διεξαγωγή των κινήσεων των οχημάτων και των πεζών, την αισθητική ανάπλαση της περιοχής κατά τρόπον ώστε να γίνει πραγματικότητα η πλατεία Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Γι' αυτόν τον λόγο προτείνεται η δημιουργία κυκλικού κόμβου με κατασκευή κυκλικής νησίδας στο μέσο της διαθέσιμης επιφάνειας καταστρώματος κυκλοφορίας. Η νησίδα αυτή προβλέπεται με ακτίνα 11 μέτρα που είναι ικανή για την εξυπηρέτηση κυκλικών κινήσεων μεγάλου μήκους οχημάτων όπως τα λεωφορεία. Η επιφάνειά της στα 380 τετραγωνικά μέτρα υπόκειται πέραν ενός πεζοδρομίου στα όρια της νησίδας πλάτους 2 μέτρων. Σε αρχιτεκτονική διαμόρφωση θα κατασκευαστεί μελλοντικά συντριβάνι, το οποίο δεν είναι αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας η οποία ξεκίνησε. Στις περιοχές που συμβάλλουν οι φυστάμενες οδοί με τα φυστάμενα πεζοδρόμια γύρω από την περιοχή του κόμβου, προβλέπονται επεκτάσεις των πεζοδρομίων αυτών με ειδικές διαμορφώσεις κατά τρόπον ώστε αφενός να βελτιώνουν τις ακτίνες δεξιών στροφών κατά 9 μοιρές, αφετέρου να δημιουργηθούν ειδικοί χώροι για την ασφαλή κίνηση των πεζών και την στάθμευση των κατοίκων της περιοχής. Έτσι, οι ζώνες αυτές που αφορούν σε επεκτάσεις των υφιστάμενων πεζοδρομίων ελαχίστου πλάτους 4,5 του μέτρου προτείνεται να υλοποιηθούν με αντικατάσταση της υπάρχουσας ασφάλτου με επιφάνειες από κυβόλιθο, τα τελικά υψόμετρα των οποίων θα είναι ίδια με τα υφιστάμενα, δηλαδή θα συνεχίσει να υπάρχει υψομετρική διαφορά των 10 έως 15 εκατοστών μεταξύ υφιστάμενων πεζοδρομίων και ζωνών από κυβόλιθο, οι οποίοι θα αποτελούν υψομετρικά συνέχεια του διατιθέμενου καταστρώματος κυκλοφορίας των οχημάτων. Έτσι δεν θα επιτευχθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα. Δεν θα υπάρξει δηλαδή διατάραξη της αποστράγγισης των οβρίων της περιοχής, γιατί θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες κλίσεις και τα υπάρχοντα φρεάτια υδροσυλλογής, θα δημιουργηθεί ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα σε συνδυασμό και με τη δημιουργία χώρου πρασίνου στην κυκλική νησίδα. Οι ζώνες επέκτασης τώρα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στάθμευση των ΙΤΧ των κατοίκων της περιοχής, όπως συνηθίζεται και σήμερα, ενώ σημειώνεται ότι στις περιοχές συμβολής των οδών με την περιοχή του κυκλικού κόμβου δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης και αυτό θα εξασφαλιστεί με τοποθέτηση σε συγκεκριμένα σημεία πλαστικών ή μεταλλικών ιστών. Το διαθέσιμο κατάστρωμα κυκλοφορίας του κυκλικού κόμβου προβλέπεται να διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,5 μέτρων η καθεμία. Σημειώνεται επίσης ότι για την ασφαλή κίνηση των πεζών προβλέπονται διαβάσεις πεζών, εγκάρσιες στις συμβολές των οδών με τον κυκλικό κόμβο, αλλά και εγκάρσιες στις κυκλικές κινήσεις του κόμβου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην κυκλική νησίδα, στην πλατεία δηλαδή. Για την υλοποίηση τώρα της προτινόμενης διαμόρφωσης που ξεκίνησε σήμερα, οι εργασίες που απαιτούνται αφορούν σε απλά τεχνικά εργαδοποιίας, όπως κασπεδώσεις και πλακοστρώσεις της κυκλικής νησίδας, αντικατάσταση του ασφαλτικού καταστρώματος με κατάστρωμα από κυβόλιτο στις προβλεπόμενες ζώνες, επέκταση πεζοδρομίου στην τοποθέτηση της απαιτούμενης ρυθμιστικής σήμανσης και στην υλοποίηση της προβλεπόμενης οριζόντιας σήμανσης, δηλαδή διαβάσεις πεζών, λωρίδες κυκλοφορίας, βέλη κατεύθυνσης κτλ. Η κατασκευή των καταστρωμάτων από κυβόληθο θα γίνει με καθαίρεση των υφιστάμενων ασφαλτικών και του υφιστάμενου υλικού κάτω από τα υφιστάμενα τελικά υψόμετρα και τοποθέτηση εν συνεχεία μετά την επαρκή συμπίεση της εναπομείνουσας βάσης από υλικό 3α βάσης και από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα και επ' αυτού τοποθέτηση των κυβολήθων. Η τοποθέτηση τώρα των απαιτούμενων πινακίδων καθώς και οι οριζόντιες διαγραμμίσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της μελέτης. Ο προϋπολογισμός του έργου τέλους ανέρχεται στο ποσό των 121.800 ευρώ.